Μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Αυτό που κρατάμε είναι ότι στην προκειμένη περίπτωση και με αυτή την καταγγελία είναι ότι και οι δύο εμπλεκόμενοι στο συγκεκριμένο επεισόδιο τελικά έχασαν την ψήφο τους. Και να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Έγινε σε εκλογικό κέντρο, είχαμε επεισόδιο, ή είναι με μόνο άλλο περιστατικό. Η καταγγελία αφορούσε επεισόδιο σε Σουβλατζίδικο, σε περιοχή της Λεμεσού συγκεκριμένα. Σύμφωνα με την καταγγελία και την ενημέρωση που είχαμε από την αστυνομία, 69χρονο φέρεται αργά χθες το απόγευμα να εισήλθε στο συγκεκριμένο Σουβλατζίδικο. Και χάρη τη συζήτηση, ζητήθηκε σε διαλογική συζήτηση με τον ιδιοκτήτη του Σουβλατζίδικου. Πολιτική συζήτηση. Πολιτική για το τι θα ψηφίσει ο καθένας. Μάλιστα. Φαίνεται ότι στη διάρκεια της συζήτησης τα πνεύματα οξύνθηκαν. Ο 44χρονος Σουβλητζής πέταξε έξω τον 69χρονο από το Σουβλατζίδικο και σαν να μην έφτανε αυτό, αφού λογομάχησαν, πιάστηκαν στα χέρια. Ο 44χρονος, σύμφωνα πάντα με την καταγγελία που εξετάζει η αστυνομία στη Λεμεσό, φέρεται να χτύπησε, να αγροθοκόπησε άγρια τον 69χρονο, σπάζοντας του συνολικά 7 πλευρά. Ο 69χρονος μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένος στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσό, που κρατήθηκε για νοσηλεία. Ο 44χρονος συνελήφθη, κατηγορήθηκε γραπτός, αφέθηκε ελεύθερος και ανακληθευτεί αργότερα. Αλλά είναι ένα γεγονός το οποίο δείχνει, στέλνει τέλος πάντων κάποια μηνύματα σε σχέση με τη σημερινή μέρα. Μάλλον για το ποιος θα ψηφίσει ποιον. Και στο τέλος κατέληξε ένας με 7 σπασμένα πλευρά στο νοσοκομείο. Ακριβώς. Δυστυχώς ναι. Δυστυχώς ναι. Λοιπόν, το ματιάσαμε φαίνεται. Ευχαριστώ, Ευάγγελη. Συγγνώμη. Εμείναν τζονιστική, ψηφίσαμε.